Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λυπάμαι που θα πρέπει να ξεκινήσω έτσι, αλλά ειλικρινά με το θέμα της Θεσσαλίας δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει και δεν σας προλαβαίνουμε. Υπάρχει ένα δημοσίευμα πριν λίγη ώρα στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα topotiki.gr, το οποίο θα το καταθέσω στα πρακτικά και λέει ότι οι εργολάβοι που δουλεύαν τα αντιπλημμυρικά σταμάτησαν να εκτελούν και επικαλούνται προφορική εντολή του αγοραστού. Θα το πω όσο πιο ήρεμα γίνεται. Ο κύριος αγοραστός είναι ενώπιον τεράστιων ευθυνών. Έχει παραδεχτεί ότι είχε αλληλογραφία με τον κύριο Καραμαλή για την πορεία των αντιπλημμυρικών έργων από τον Νοέμβρη του 2021. Αυτό το δημοσίευμα θα πρέπει να διαψευστεί από την κυβέρνηση άμεσα. Αλλιώς θα μιλάμε για ένα παράδειγμα μαυρογιαλουρισμού και τυφλής εκδικητικότητας απέναντι στο λαό της Θεσσαλίας που έκανε άλλες επιλογές. Το καταθέτω στα πρακτικά και περιμένουμε μία απάντηση, αν έχετε την καλοσύνη. Συγγνώμη. Χρειάζεται λοιπόν μία απάντηση. Και κοντά στα άλλα, να μας κάνει και λίγο σοφότερους ο κύριος αγοραστός ή ο διάδοχος του κύριου Καραμαλή, ο κύριος Σταϊκούρας. Φαντάζομαι ότι θα παρέλαβε πρωτόκολλο στην αλλαγή του χαρτοφυλακίου και θα έχει και τις επιστολές του κύριου αγοραστού στα χέρια του. Ειλικρινά δυνατό ανθρώπινα να πιστέψω ότι μπορεί να ζήσουμε τέτοιου τύπου εκτροχιασμό. Ηθικό, ανθρώπινο, θεσμικό. Εχθές κάναμε μία κουβέντα, ανάμεσα στα άλλα, για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης. Ήταν αναλυτική, ήταν ενημερωτική, ήταν αποκαλυπτική. Θα ήθελα να επανέλθω, διότι δεν πήρα απάντηση από τον κύριο Παπαθανάση. Καταθέσαμε στα πρακτικά τους πίνακες κατανομής πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης των χωρών της ΕΕ, οι οποίοι αναδεικνύουν την κατάταξη της χώρας σε συγκεκριμένους τομείς. Υγεία, έρευνα και καινοτομία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη δικαιοσύνη και κράτος δικαίου, όπου φαίνεται εκεί ότι για την υγεία είμαστε 18η στην ΕΕ, στην κατάταξη των χωρών που διοχετεύουν πόρους για το σύστημα υγείας από το Ταμείο Ανάκαμψης με 4,8%, 20 από τους 22 που έχουν καταθέσει σχέδια για το Ταμείο Ανάκαμψης για την έρευνα και την καινοτομία με μόνο 4%, για το κράτος δικαίου και την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης 10 με 0,4%, 10 από τους 12, και στις ψηφιακές δεξιότητες, επειδή πολλά ακούμε για την ανάπτυξη και τις νέες τεχνολογίες, είμαστε 17η με ποσοστό 2,4%. Επανερχόμαστε στο ερώτημα, επειδή δεν πήραμε απάντηση, εάν είναι ικανοποιημένη η κυβέρνηση με αυτές τις επιδόσεις και αν θεωρεί ότι αυτό το εργαλείο, το οποίο υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε πραγματικά να συμβάλλει και στην ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας, θεωρείται ότι το αξιοποιείται με τον βέλτιστο τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε βεβαίως χρόνο αυτά να τα συζητήσουμε, αλλά νομίζω θα αναβαθμίσει την ποιότητα του διαλόγου εάν πάρουμε σύντομες απαντήσεις. Από ό,τι μαθαίνω, ο κύριος Χατζηδάκης έχει και συνέντευξη τύπου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Μαθαίνουμε, δεν είχαμε τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουμε. Νομίζω ότι η καθυστέρηση που υπήρξε στο Υπουργικό Συμβούλιο θα έπρεπε να υπάρχει μέρημνα να μαζευτούμε στην Επιτροπή και μετά την συνέντευξη τύπου. Δεν είναι δυνατόν ο Υπουργός, δηλαδή, ο οποίος είναι αρμόδιος εδώ στην Επιτροπή, να έρθει να μιλήσει, να κάνει συνέντευξη τύπου και η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής να αναζητά να τα μάθει από δημοσιεύματα. Έγινε Υπουργικό Συμβούλιο. Να έρθει να ενημερώσει την Επιτροπή της Βουλής και ας βγει και στους δημοσιογράφους να δώσει διευκρινήσεις. Για το όνομα του Θεού. Θα πάρουμε το λόγο δηλαδή εδώ, δεν ξέρουμε τι θα έχει πει και θα έρθει να μας πει: δεν είπα αυτό ακριβώς, είπα κάτι άλλο. Δεν είναι λειτουργία αυτή. Μία μικρή μέρημνα, νομίζω, θα μπορούσε να διευκολύνει άπαντες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το προσχέδιο του προϋπολογισμού συντάσσεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει παράγοντες μεγάλων δυσκολιών για την ελληνική οικονομία. Έχουμε καταρχήν την επαναφορά των όρων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
και την υποχρέωση πλεονασμάτων. Έχουμε δυστυχώς την πρωτιά της χώρας μας σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά το δημόσιο χρέος. Τη συνεχιζόμενη διεθνή αβεβαιότητα με τον πόλεμο στην Ουκρανία και βεβαίως την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης και της σύραξης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Το υψηλό κόστος χρηματοδότησης λόγω της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και βεβαίως την διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων τη στιγμή που η οικονομία στην Ευρωζώνη επιβραδύνεται, η οποία Ευρωζώνη και η οικονομία της είναι η βασική εμπορική μας εταίρη και αυτό δεν είμαι πάρα πολύ βέβαιος ότι το λαμβάνει υπόψη ενώ μπαίνει στο εισηγητικό σημείωμα του προσχεδίου του προϋπολογισμού, δεν αντιλαμβάνουμε πώς αποτυπώνεται στα νούμερα των προβλέψεων τα οποία μας έχετε καταθέσει. Και βεβαίως καλούμαστε να διαχειριστούμε και τις πρόσφατες τεράστιες φυσικές καταστροφές. Και ξεκινάω από το εξής. Έχετε συμφωνήσει τη δεύτερη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή στην ΕΕ με κάλυψη πρωτογενών πλεονασμάτων 7,5% μεταξύ 2001 και 2026. Εξελίσσεται μια συζήτηση στην Ευρώπη για το Σύμφωνο Σταθερότητας. Ποια είναι η θέση της Ελλάδας? Με τι θέσεις πάει? Πάει με τις θέσεις των Φιδωλών, με τις θέσεις Βίζεγκραντ? Με ποιες θέσεις προσέρχεται η Ελλάδα σε αυτό το διάλογο? Υπήρξε πρόταση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για σταδιακή απομείωση του χρέους, του κομματιού του χρέους που είναι πάνω από το 100% του ΑΕΠ. Μας απασχόλησε, την υιοθετούμε ως χώρα? Υπήρξε πρόταση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Δεν είναι κανένα επαναστατικό όργανο, ούτε αριστερόστροφο θα το λέγε κανένας, που εισηγείται ακόμα πιο ήπια προσαρμογή. Και ό του θαύματος έχουμε τη χώρα η οποία επιβαρύνεται με το μεγαλύτερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ουδής γνωρίζει με ποιες θέσεις προσήλθε. Τι γνωρίζουμε μόνο? Ότι πάμε πάλι να το παίξουμε πρωταθλητές στη λιτότητα. Περάσαμε δηλαδή ξανά στο φάσμα των πλεονασμάτων και μη μας πείτε ότι δεν γίνεται. Μη μας πείτε ότι δεν γίνεται αλλιώς, διότι θα σας απαντήσω ότι η Γαλλία για τα 3 επόμενα χρόνια θα κινηθεί με πρωτογενή ελλείμματα. Η Ισπανία με πολύ μικρότερες υποχρεώσεις. Άρα δεν υπάρχει κάτι που δεν γίνεται, υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν θέλετε. Αυτό είναι ηλίου φαϊνότερο. Και αν θέλετε αυτού του τύπου η διαφορά σας κατατάσσει και στο δεξιότερο μέρος του πολιτικού φάσματος με βάση και τη συζήτηση που διεξήχθη στη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Εκεί όπου πολιτικές ομάδες σχεδόν από όλο το φάσμα και η αριστερά και οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι και φιλελεύθεροι ακόμα και κομμάτι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος συμφωνήσανε σε συμπεράσματα τα οποία το κομμάτι του Λαϊκού Κόμματος με το οποίο γυτνιάζεται μαζί με την ακροδεξιά δεν θέλησε να συνυπογράψει. Αυτή είναι νομίζω η πολιτική κατεύθυνση η οποία δυστυχώς εισάγεται και ως συνθήκη άσκησης οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα ακριβώς με τις υποχρεώσεις των μεγάλων πλεονασμάτων στα οποία εθελοντικά πιεζόμενοι έχετε συμφωνήσει. Πότε διεκδικήσατε, τι διεκδικήσατε? Για δείξτε μας καμιά αλληλογραφία, αποκαλύψτε μας καμία διαπραγμάτευση, όπως την προηγούμενη, τη θυμάστε καλά, με τον κύριο Σταϊκούρα που έπαιζε πυγμαχία με τους τραπεζίτες. Συζητήσατε καθόλου με τους εταίρους αυτά τα πράγματα ή δεν τα συζητήσατε? Ή θα έρθουμε εδώ να λέμε πάλι δεν βγαίνει ο λογαριασμός και όταν προτείνουμε εμείς ένα μέτρο θα μας λέτε πού θα βρείτε τα λεφτά? Και καθώς έχετε συνενέσει σε αυτό το πλαίσιο πολιτικής, στο σχέδιο του προϋπολογισμού βλέπουμε και αποκλίσεις από τις βασικές παραδοχές που έχετε κάνει με τις παραδοχές που κάνει η Κομισιόν. Και μιλάω και για την πορεία της συνολικής ανάπτυξης και βεβαίως για την πορεία των εξαγωγών. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι δεν βλέπω να λαμβάνετε υπόψη την επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας η οποία αποτυπώνεται και την αναφέρεται εισηγητικά, αλλά φαίνεται ότι δεν επηρεάζει τις εξαγωγές μας κατά ένα περίεργο τρόπο η επιβράδυνση που θα έχουν οι βασικοί εμπορικοί μας εταίροι. Εάν επισυμβούν αυτά που προβλέπει η Κομισιόν και δεν επιβεβαιωθούν οι δικές σας προβλέψεις, θα έχουμε βεβαίως τα καμπανάκια και την ανάγκη για τη λήψη περισσότερων μέτρων για να επιτευχθούν οι στόχοι στους οποίους έχετε
συμφωνήσει και για να τους πετύχετε προφανώς προετοιμάζετε την κοινή γνώμη και λέτε ότι μπορεί να έχουμε επιβαρύνσεις στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αυτοαπασχολούμενους. Μάλλον κάτι τέτοιο υπάρχει και στο καινούριο ασφαλιστικό από ό,τι έχουμε καταλάβει. Άρα, δηλώσεις οι οποίες έγιναν προημερών, μόνο τυχαίες δεν ήταν. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε και υστέρηση στην εκτέλεση του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό τι σημαίνει? 1,5 με 2 δις δεν πέσανε στην ελληνική οικονομία το 2023 όπως είχατε σχεδιάσει. Σας τα είπαμε και χθες, δεν είδαμε καμία σοβαρή αντίδραση. Μία παραδοχή μόνο εκ μέρους του κύριου Παπαθανάση, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει σχεδιαστεί δυστυχώς για να πάει στα χέρια πάρα πολύ λίγων επιχειρήσεων. Πάρα πολύ λίγων επιχειρήσεων. Η μερίδα του λέοντος. Σας απασχολεί ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν φορτωθεί τεράστιο όγκο χρεών μέσα στην πανδημική κρίση? Ότι μόνο 10% από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να μπουν σε μια ρύθμιση? Δεν φαίνεται να σας απασχολεί. Δεν ακούμε κανένα νέο. Σας απασχολεί που δεν μπορούν να βγάλουν εγγυητικές για να πάρουν πρώτες ύλες ή για να μπουν σε διαγωνισμούς? Ούτε αυτό φαίνεται να σας απασχολεί. Σας απασχολεί που δεν υπάρχουν κίνητρα για να μπορέσουν να επαναπατρίσουν υψηλής εξειδίκευσης εργατικό δυναμικό? Ούτε αυτό φαίνεται να σας απασχολεί. Τι σας απασχολεί? Τα προαπαιτούμενα και οι περιγραφές του σχεδίου Πισαρίδη, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και έρχεται και ένας προϋπολογισμός να κουμπώσει πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία και να επιτείνει τα προβλήματα των οικογενειών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και δεν είναι μόνο ότι τον εκτελείται τον προϋπολογισμό, όταν έχει υπερπλεώνασμα δεν το μοιράζεται. Άκουσα τον αγαπητό κύριο Πέτσα πριν από λίγο, είπε ότι ο στόχος ήταν μείον 1,5 και είχαμε πλεώνασμα τελικά 0,1. 3 δις παραπάνω από το στόχο. 3 δις υπερπλεώνασμα. Γιατί να μην επιστρέψει στην κοινωνία αυτό? Γιατί να μην επιστρέψει στην κοινωνία? Μα θα μου πείτε, θα γραφτεί στο έλλειμμα. Βεβαίως. Σπεύσατε να συμφωνήσετε κάποιους στόχους. Δεν μας έχετε εξηγήσει πώς έγινε αυτό. Δεν μας έχετε εξηγήσει. Δεν μας έχετε πει τι διεμήφθη. Δεν μας είπατε τι θέση πήρατε. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, μπαίνουμε και σε μία περίοδο, και αυτό θα είναι το επόμενο χαρακτηριστικό. Σας είχαμε προειδοποιήσει ότι πρέπει να το συνυπολογίσετε πολιτικά, ότι είναι η δεύτερη τετραετία και στις δεύτερες τετραετίες οι κυβερνήσεις έχουν φθορά, κυρίως επειδή δεν μπορούν να κατηγορήσουν τους προηγούμενους για τα όσα δύσκολα συμβαίνουν προκειμένου στον ελληνικό λαό. Αλλά εσείς θα έχετε και ένα πρόσθετο ζήτημα μείζον, ότι το τέρας της ακρίβειας θα είναι ολόγυμνο μπροστά στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, διότι τελειώνουν οι επιδοτήσεις με το τέλος του έτους. Και εκεί θα φανεί ακριβώς η επιμονή σας να μην μειώνετε τους έμεσους φόρους. Εκεί θα φανεί ακριβώς ότι έχετε επιμείνει για να μην αγγίξετε πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα, στο να μην κάνετε ό,τι κάνανε άλλες 12-13 χώρες στην ΕΕ και μην μας πείτε ότι δεν γίνεται. Είναι στην εργαλειοθήκη που πρότεινε από το Μάρτιο του 2022 η Κομισιόν. Η μείωση των ειδικών φόρων. Και μην μας πείτε ότι αν μειώσουμε τους ειδικούς φόρους στα τρόφιμα δεν περνάει αυτό στις τιμές. Το έκανε η Ισπανία, το έκανε η Πορτογαλία και μειώθηκε ο πληθωρισμός τροφίμων 16,6% αντιστοίχως. Ναι. Ναι. Όχι. Προσέξτε τώρα, γιατί την κάνετε και αυτή τη λαφροχειρία. Η μείωση του πληθωρισμού της Ισπανίας. Αυτό είχαμε, αυτό παρατηρήθηκε με τη μείωση των έμεσων φόρων. Δεν υπάρχει, όχι. Εντάξει. Όταν πάρετε το λόγο, αν μπορείτε να αντικρούσετε τα στοιχεία μας, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά να ξέρετε ότι είναι απολύτως προφανές και θα γίνει ακόμα πιο προφανές. Δεν θα χρειαστώ πολύ χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Θα γίνει απολύτως πιο προφανές ότι αφήνετε τον ειδικό φόρο κατανάλωση σε αυτό το επίπεδο για να μαζεύετε χρήματα και τον ΦΠΑ για να μην αγγίζετε συγκεκριμένα συμφέροντα. Και υπάρχει και κάτι άλλο που βγάζει μάτι κατά το κοινό λεγόμενο. Ενώ προβλέπεται στο τέλος του 2023 οι εισπράξεις από ΦΠΑ να ανέβουν κατά πολύ, αν δεν κάνω λάθος, επιτρέψτε μου, νομίζω ότι είναι 1,2 δις περίπου παραπάνω από ό,τι προβλέπατε στον προϋπολογισμό, η εισπράξη από τον ειδικό φόρο κατανάλωση είναι στα ίδια. Που σημαίνει ότι είναι εισπράξη λόγω της ακρίβειας. Μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Και μην λέτε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν,
διεθνώς. Η ακρίβεια έχει λαιλατήσει το εισόδημα των οικοκυριών και οι αυξήσεις που εσείς δίνετε είναι πενιχρές. 0,7 η αύξηση της μισθολογικής δαπάνης στο σύστημα υγείας, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ πίσω από τις ανάγκες. Εμείς σας είχαμε κάνει μία πρόταση για αύξηση 10% των μισθών, η οποία δεν είναι πανάκια, προφανώς δεν υπερκαλύπτει καν τον πληθωρισμό τροφίμων, που είναι κοντά στο 11%. Αλλά εσείς προφανώς εκεί πέρα δεν έχετε καμία διάθεση να παρέμβετε. Αυξάνονται και οι δαπάνες. Εδώ είναι άλλο ένα μείζον ζήτημα. Και λέτε στο προσχέδιο ότι η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των δαπανών για την αντιμετώπιση της κρίσης. Δηλαδή, οι δαπάνες οι οποίες ωφελούν πάρα πολύ λίγες εταιρείες του ενεργειακού τομέα. Και οφείλονται βεβαίως και στην μικρή αλλά αισθητή αύξηση του κόστους δανεισμού. Ακούσαμε και από τον εισηγητή σας να λέει ότι πήραμε την επενδυτική βαθμίδα και θα δανειζόμαστε φθηνότερα. Έχουμε αύξηση του κόστους δανεισμού στο προσχέδιο. Ναι. Λέω, έχουμε αύξηση του κόστους δανεισμού. Αφήστε τώρα. Εσείς λέγατε ότι θα έχουμε καταβαράθμιση των υποχρεώσεών μας. Λοιπόν, βεβαίως, το διεθνές περιβάλλον, πάντα. Όταν πάει κάτι στραβά, φταίει το διεθνές περιβάλλον. Όταν πάει κάτι καλά, ζει το Μητσοτάκης. Τελείωσε αυτή η περίοδος, νομίζω πρέπει να το καταλάβετε. Διότι είστε στη δεύτερη δική σας περίοδο, δεν μπορείτε να κατηγορείτε τους προηγούμενους, όπως δεν μπορείτε να κατηγορείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, το γεγονός ότι οι οφειλές του δημοσίου σε προμηθευτές των νοσοκομείων έχει αυξηθεί κατά 1,1 δις. Τώρα κάτι τελευταίο και ολοκληρώνω. Υπήρχε ένα δημοσίευμα στο Reuters, θα ήθελα να διαψευστεί, γιατί ευτυχώς έχουμε και κάμερες εδώ και μπορεί να καταγραφεί εάν έχουμε άλλες εξελίξεις κατά τη διάρκεια του σχεδίου του προϋπολογισμού και της συζήτησης του, ότι θα εισπράξει η ελληνική κυβέρνηση 5 δισεκατομμύρια από ιδιωτικοποιήσεις μέσα στο 2024. Λέω, υπήρχε, κύριε Βιλιάρδο, μην εκπλήσεστε, σας παρακαλώ, λέω, υπήρχε δημοσίευμα στο Reuters που έλεγε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα εισπράξει 5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2024. Ειλικρινώς, πολιτικά και ανθρώπινα, σας καλώ να το διαψεύσετε. Ή να μας πείτε τι σκοπεύετε να πουλήσετε. Δύο είναι τα τεινά. Ή τα γράψανε από το στομάχι τους, ή με κάποιον μιλήσανε. Ως εκπρόσωποι υπεύθυνοι της ελληνικής κυβέρνησης, δεν ξέρω αν θέλετε να περιμένετε τον υπουργό σας μόλις τελειώσει την ενημέρωση των εκπροσώπων του τύπου, να μας πείτε τι έχει συμβεί εδώ. Συνοψίζω, το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024 δεν δίνει λύση στην ακρίβεια, δεν παρέχει ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης μισθών και συντάξεων, δεν περιλαμβάνει μέτρα ρύθμισης των υπερχρεώσεων που έχουμε σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δεν αντιμετωπίζει αυτό το μείζον ζήτημα και βεβαίως θα κληθούμε πάρα πολύ σύντομα, εάν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα, να αντιμετωπίσουμε κύμα κατασχέσεων και πρώτης κατοικίας βεβαίως, διότι ο πτωχευτικός ο οποίος φέρατε δεν προβλέπει καμία προστασία και εκεί και στη συζήτηση του προϋπολογισμού τον οποίο προτίθεστε να καταθέσετε δεν φανταζόμαστε να γίνει καμία θετική έκπληξη από το προσχέδιο στο σχέδιο, θα βρείτε απέναντι την αξιωματική αντιπολίτευση το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και για την ανόχη.